Αυτό στην Αμερική. Στην Ελλάδα, αν έχει συμβεί κάτι. Ο χώρος, αυτός είναι ο χώρος, δηλαδή, ο χώρος του θεάματος. Χώρος... έχει έντονη τη σεξουαλική παρενόχληση μέσα. Δεν είναι κάτι καινούργιο, δεν ανακάλυψε με την πίνη. Η τοποθέτησή μου έτσι κι αλλιώς είναι πάντα πολύ γυναικεία. Οπότε το θεωρώ αυτονόητο ότι είμαι κατά τη παρενόχληση. Εσύ έχει βιώσει ποτέ σεξουαλική παρενόχληση στη δουλειά σου? Βέβαια. Βέβαια. Τουλάχιστον μέχρι μια ηλικία ήταν. Τότε το λέγαμε φλερτ, είχε φτάσει να ξεπεράσει και τα όρια πολλές φορές. Από κάποιον που είχε εξουσία, ας πούμε, που μπορούσε να σου δώσει μια θέση. Μπορεί να ήταν σκηνοθέτης, μπορεί να ήταν αυτό, ή μπορεί να κάνεις ένα ραντεβού και ξαφνικά να κλειδώσει μια πόρτα, ή μπορεί να. Έχω δώσει χαστούκια. Έχει συμβεί αυτό, ε. Φοβάμαι πάρα πολύ. Έχω μηχανευτεί διάφορους τρόπους για να ξεγλιστρήσω. Ναι. Μίλαγες τότε γι' αυτό. Συνέβαινε. Ναι. Μίλαγες σε κάποιον. Έκραζα, ναι. Δηλαδή το μοιραζόμουν με κοπέλες και συναδέλφους ότι έχετε το νου σας αυτό το άτομο. Θέλω να πω, δεν είχες φτάσει ποτέ σε σημείο να πεις να, καταγγείλω. Να το καταγγείλεις σε αστυνομία, ας πούμε, και τέτοια. Όχι. Ουσιαστικά το Me Too ήταν, ας πούμε, η συνένωση όλων των διαμαρτυριών. Ναι. Δεν είχα υποστεί βιασμό. Γιατί το Me Too ξεκίνησε από καταγγελίες οι οποίες είχαν ξεπεράσει και τα όρια. Απλώς και ο δικός τους τρόπος κάποια στιγμή έγινε λίγο ιστερικός. Και δεν κερδίζεις και πολλά πράγματα έτσι. Καλό είναι να είσαι πιο κέριος και λιγότερο νευρωτικός όταν διεκδικείς. Υπάρχει μια ερώτηση.